Ναι, η νεότερη εξέλιξη, θυμάστε όταν είχαμε πρωτοσυναντηθεί πριν από 1,5 μήνα περίπου, είχα πει πως είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Τώρα, είχαμε τις τελευταίες μέρες μία δήλωση από τον προεδρεύοντα του Βρετανικού Μουσείου, τον κύριο George Osborne, ο οποίος έκανε μάλλον αμφίσιμες δηλώσεις, εν την ημέτρο ίσως και ανησυχητικές. Βέβαια, ο Osborne πρέπει να πω ότι είναι πολύ έμπειρος πολιτικός. Προτού αναλάβει την θέση στο Βρετανικό Μουσείο, ήταν για μία επταετία περίπου υπουργός οικονομικών σε βρετανικές κυβερνήσεις. Οπότε, ως έμπειρος πολιτικός, ξέρει καλά την τέχνη του να χρησιμοποιεί τον λόγο για να αποκρύπτει αυτό που έχει στην πραγματικότητα στο μυαλό του. Οπότε, αν κοιτάξουμε με προσοχή τι είπε, θα δούμε ότι δεν είπε πολλά πράγματα. Αυτό που είπε είναι ότι βρίσκονται οι δύο πλευρές κατά τις διαπραγματεύσεις κοντά σε μία λύση, η οποία θα είναι μία λύση όπως την χαρακτήρισε κατά την αγγλική έκφραση win-win, δηλαδή μία λύση όπου κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Το βάζουμε, είναι εκεί. Ναι, και είπε ότι τα γλυπτά θα μπορούν να εκτίθενται και στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Αυτό βέβαια, εάν αποκλείσουμε δυνατότητες τις οποίες παρέχει μόνο η επιστημονική φαντασία, μπορεί να υλοποιηθεί όσο μπορώ να δω μονάχα με δύο τρόπους. Ο ένας θα ήταν τα γλυπτά να βρίσκονται για ένα διάστημα του χρόνου ή για ένα χρόνο στην Αθήνα και μετά να μεταφέρονται πίσω στο Βρετανικό Μουσείο, πράγμα το οποίο πέρα από το τι σημαίνει από ηθική άποψη, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα, διότι εγκυμονεί πελώριους κινδύνους για την ασφάλεια των γλυπτών. Δεν είναι δυνατόν τεχνουργήματα ηλικίας 2.500 ετών να μεταφέρονται κάθε χρόνο. Μπαλάκι, ναι. Συγγνώμη κιόλας. Η άλλη δυνατότητα, την οποία διάβασα νομίζω και σε κάποιο βρετανικό έντυπο, είναι ότι θα μπορούσαν να δοθούν κάποια κομμάτια των γλυπτών στην Ελλάδα και κάποια άλλα να παραμείνουν στο Λονδίνο, και μάλιστα το δημοσίευμα που διάβασα τα ανέφερε να παραμείνουν στο Λονδίνο ως collateral, δηλαδή ως εγγύηση. Εγώ θα το έλεγα μάλλον ως hostage, δηλαδή ως ομοιρία. Αυτό πάλι θα ήταν, φανταστείτε να παίρναμε την Τζοκόντα του Νταβίντσι, την Γκερνίκα του Πικάσο, με ένα πριόνι να την διχοτομήσουμε και το ένα κομμάτι να πάει στο ένα μουσείο, το άλλο να πάει στο άλλο. Δηλαδή, θα ήταν ένας εκ νέου ακροτηριασμός των γλυπτών. Καμία από τις δύο αυτές λύσεις δεν γεννάει ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Από την άλλη πλευρά, ο Osborne ήταν, όπως είπα, πάρα πολύ προσεκτικός, πολύ διπλωματικός και πολιτικός στην δήλωσή του και είπε, όταν τον πίεσαν για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έδωσε καμία απολύτως λεπτομέρεια και είπε απλώς ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις σε πολύ φιλικό κλίμα και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τους Έλληνες να δεχθούν κάτι που θα το θεωρούν αδύνατον, ούτε βέβαια και εκείνοι μπορούν να κάνουν εμάς να δεχθούμε κάτι που το θεωρούμε αδύνατον.